Μα είχε Ρωμιούς και τον ράβανε. Άλλο που τους έκανε τον πόλεμο. Α, αυτούς είχε. Για κουρέα, για ράφτη. Μ. Για τα παπούτσια του. Για όλα είχε τους Ρωμιούς. Ήταν η καλύτερη μαστόρη σε όλα τα επαγγέλματα. Ας είπω, όταν ήρθε ο Ατατούρκ, ήρθε όλη η Ανατολή που λέμε το πάνω κάτω. Πέσαν οι σουλτάνοι, ανοίξαν τα σαράγια. Βγήκανε οι Τούρκοι, βγάλαν τα βρακιά, βάλανε ευρωπαϊκά κοστούμια όλοι. Οι Τουρκάλες, πάει, βγάλε τα σαλβάρια, βάλανε ευρωπαϊκά φορέματα. Πώς ήταν έτσι η μόδα στο Παρίσι, έτσι ντυνότανε και μάλις. Και μάλις. Και μάλις. Και κρεμάλις. Κρεμάλις. Έτσι ήμασταν εμείς στην πόλη. Πριν φύγουν οι Ρωμιοί, όλο το χρήμα, όλο το εμπόριο, στα δικά μας τα χέρια ήταν. Κερδίζαμε, καζατζίζαμε πολλά. Α, πώς δεν το κάνουμε τώρα μεταξύ μας δηλαδή, αλλά στο μυαλό. Ο Τούρκος Ρωμιός δεν γίνεται. Στην πόλη όταν ανακατευόταν Τούρκος σε μεγάλη δουλειά, ο Μπουνταλάς τα μπέρδευε τα πράγματα, τα χάλαε. Εμείς στην πόλη λέγαμε, τσουτσού κομμένη, δουλειά μπερδεμένη. Άσε μετά. Όταν πέθανε ο Ατατούρκ, κηρύξανε τριήμερον εθνικών πένθος, βέβαια. Κλείσανε μέχρι και τα σπίτια, στο Γαλατά, τα παλιόσπιτα που λένε. Δώσανε ρεπό στα κορίτσια, πήγανε όλοι, όλοι, ένα πλήθος τεράστιο, στην κηδεία. Ωχ, μανούλα μου, μόνο που το θυμάμαι, έβλεπες τους Τούρκους με τα ευρωπαϊκά κοστούμια, με τα μακριά, τα άσπρα, τα μαντήλια, να κλαίνε, να κλαίνε, να κλαίνε. Γιατί να μην κλαίνε? Γιατί αυτός ήταν ο αρχηγός του τουρκικού έθνους. Ο μεγάλος αρχηγός. Τον αγαπούσανε μέχρι λατρείας. Ακόμα και τώρα τον προσκυνάνε. Αλήθεια. Έχουνε τη φωτογραφία του στα ντουβάρια ψηλά σε όλα τα μαγαζιά και κάθε πρωί δώσ' του Νάνα. Δώσ' του Νάνα. Αλλά είναι και λίγο υποχρεωτικό να λένε την αλήθεια. Βέβαια, δεν μπορώ, μωρέ.